Πολύ. Είσαι και κούκλα. Πες μου όμως, εσύ την εποχή εκείνη, τα βλέπεις όλα αυτά, τα ωραία σου πόδια, όχι, το ωραίο σου παρουσιαστικό, δεν έβλεπα. Ένα ωραίο τραβηχτικό κορίτσι και μάλιστα... Τώρα βλέπω πεντακάθαρα. Γιατί, τι συμβαίνει σε αυτές τις ηλικίες. Δεν ξέρω, σε αυτές τις ηλικίες δεν υπάρχει αυτή η αυτοπεποίθηση που έχεις όταν μεγαλώνεις. Εγώ τουλάχιστον δεν την είχα. Δεν έβλεπες τα μάτια των άλλων. Ναι, τα έβλεπα, αλλά σημασία έχει εσύ να πιστεύεις εσένα. Δεν έχει σημασία να σε κοιτάει όλη η Ελλάδα, άμα εσύ δεν τα έχεις καλά με τον εαυτό σου. Μου έφταιγε το ένα, μου έφταιγε το άλλο, γιατί να είναι λίγο έτσι, γιατί να μην είμαι λίγο έτσι. Μεγαλώνοντας όμως, σήμερα δηλαδή, λέω δόξα τω Θεώ, είμαι μια χαρά. Για την ηλικία μου είμαι μια χαρά. Σταμάτα με αυτήν την ηλικία σου, δεν θέλω να λέμε για την ηλικία μας. Γιατί ρε παιδάκι μου. Γιατί είναι μια χαρά ηλικία μας και περνάμε ωραία. Για φτάσεις στην ηλικία μου να δεις τι ωραία θα χαίρεσαι όταν είσαι 80 πλάς που είμαι εγώ. Αν έχω και έτσι, έτσι ένταση και νεύρο και κέφι για ζωή, δεν υπάρχει ηλικία. Γι' αυτό το λέω και χαίρομαι. Και πολύ καλά κάνεις και χαίρεσαι. Μάλιστα. Πες μου λίγο τώρα, γιατί παντρεύτηκες τόσο μικρή. Γιατί ήμουν πολύ ερωτευμένη και γιατί επέμενε να παντρευτούμε. Ο Αριστείδης Καρύδης Φούξ. Εκείνος γιατί επέμενε στο γάμο? Γιατί νομίζεις? Του έκανα τσαλιμάκια. Επειδή είχα αντιληφθεί ότι κάνει και εκείνος κάτι τσαλιμάκια, λέω κάτσε να σου κάνω κι εγώ ένα γερό τσαλιμάκι. Και βγήκαμε έναν επώνυμο, απλώς για φαγητό. Μετά με πήγε για χορό, τότε ήταν η... πηγαίναμε στο Λεύ, στην Αθηναία την παλιά. Και φαίνεται ότι ενοχλήθηκε. Αυτός δε ο τύπος ο επώνυμος, και γιατί να μην τον πω, ο κλέαρχος, ο Κονιτσιώτης, ο κινηματογραφικός παραγωγός, του λέγε όποτε τσακωθείς, όποτε χωρίσεις με τη Μάρο, το λέω εγώ. Θα την πάρω εγώ. Του το είχε πει στα ίσα. Λοιπόν, σε ένα καυγά μας με τον Καρύδη, γιατί κάτι είχα μυριστεί, ότι έπαιζαν τα ματάκια του εδώ και εκεί, θυμήθηκα μια φράση του Καρύδη στα τελευταία του. Γιατί στα τελευταία του ξανά ήταν κοντά μου. Στα τελευταία του όμως. Ναι. Χαθήκατε όλα αυτά τα χρόνια από τότε που χωρίσατε. Ναι, αλλά δεν είχαμε τσακωθεί ποτέ. Είχαμε χωρίσει, είμαστε φίλοι, είχε ξαναπαντρευτεί, είχε ξαναχωρίσει. Και όταν αρρώστησε κάπως, ναι, ήρθε κοντά μου. Τον πήρα εγώ δηλαδή. Τον ανέλαβα. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Τον είχα 1,5 χρόνο σπίτι. Άρα μου λες, τον είχες αγαπήσει αυτόν τον άνθρωπο. Άσχετα από τις καψούρες που ζητάμε και όλα αυτά. Πάρα πολύ. Υπήρχε γι' αυτό αγάπη. Και κράτησε πολύ. Και θυμάμαι που μου είπε μια φράση. Πριν σε παντρευτώ, με είχαν ψηλό. Ναι. Μόλις σε παντρεύτηκα, με θέλαν όλες. Όντως. Λοιπόν, μου το εξομολογήθηκε. Του πέφτανε φαίνεται τότε που είμαστε πριν παντρευτούμε. Και του έκανε αυτό το καψονάκι και άρχισε να λέει γάμος, 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 κλάματα, αυτοκτονίες δήθεν. Αλήθεια. Ναι, έκανε δήθεν και μια ωραία αυτοκτονία, παραμονή πρωτοχρονιάς. Ψεύτικη. Ψεύτικη ήταν, εκ των υστέρων το κατάλαβα. Συγκινήθηκες όμως. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Όχι τώρα, τότε. Ξέπιασε αυτό. Σαν τρελή συγκινήθηκα. Θυμάμαι ότι μας είχε πάει ο Χόρνε, εμένα και τη Ζαβιτσιάνου, γιατί παίζαμε στο θέατρο τα μαθήματα γάμου, οι τρεις μας. Και παραμονή πρωτοχρονιάς εγώ τσακωμένη, η Βέρα δεν ξέρω τι, και μας πήγε σε ένα πολύ ωραίο σπίτι. Απέναντι από το Χίλτον, σε μια δεξίωση. Και τότε σβήνανε τα φώτα, στις 12 ακριβώς. Και μόλις σβήνουν τα φώτα, αγκαλιές, φιλιά όλοι,